πώς αντιμετωπίζουμε την μεταχειρητική υποτροπή. Εγώ είναι ο μόνος ορισμός που μπόρεσα να βρω πραγματικά από το 2003, αλλά νομίζω ότι ο Στέλιος το κάλυψε τέλεια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Τι έχουμε να κάνουμε σε κάθε υποτροπή? Ότι κάνουμε το σταυρό μας και στην ουσία κάνουμε αυτό το οποίο γνωρίζεται καλύτερα στον άρρωστο, εφόσον έχει και καλά αποτελέσματα από την βιβλιογραφία. Άρα, η παρακολούθηση, η ενδορολογική αντιμετώπιση, ανοιχτή λαπαροσκοπική χειρουργική. Ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα χειρουργήσουμε ή θα παρακολουθήσουμε το τι κάναμε αρχικά και θα το συζητήσουμε? Ο αριθμός της υποτροπής. Ανοίξτε τον κάμπελ μέσα και θα δείτε, και εγώ δεν το ήξερα, ένα από τα παιδιά τα δικά μας μου το υπογράμμισε. Ο κάμπελ λέει, αν έχει κάνει πάνω από 3-4 επεμβάσεις, αυτό αποτελεί μια σχετική ένδειξη νεφρεκτομής. Με λειτουργικό νεφρό. Το γράφει ο κάμπελ, δεν το λέει ο κ. Σχολαρικός, για να είμαστε ειλικρινείς. Η ανατομία του στενώματος, φυσικά το έκτοπο αγγείο ή το μήκος, θα το συζητήσουμε. Το μέγεθος της υδρονέφρωσης και η λειτουργικότητα του νεφρού μας το είπε. Αυτός είναι ένας αλγόριθμος πάλι από τα Urology Clinics του 2008, που τι λέει πρακτικά. Λέει, τι έκανες πριν? Ενδοουρολογία, τώρα πήγαινε κάνε ανοιχτό ή λαπαροσκοπικό. Τι έκανες πριν, ανοιχτό ή λαπαροσκοπικό, και τώρα πέτυχες, πήγαινε κάνε ενδοουρολογία. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα και διαφωνώ με αυτή τη διαφάνεια και θα σας το δείξω. Στην ουσία, κοιτάξτε τι σας έχω κάνει. Αρκετή δουλειά, θέλω να το εκτιμήσετε, γιατί ήταν εξαιρετικά δύσκολο να δώσω απάντηση. Ανοιχτή επανεπέμβαση, τι λέει η βιβλιογραφία, μετά από πρώτη επέμβαση ανοιχτή, πρώτη επέμβαση ενδοπυλοτομή, πρώτη επέμβαση λαπαροσκοπική. Πιστέψτε με, δεν το βρήκα πουθενά έτοιμο, το ψάξα και το φτιάξα μόνος μου. Κοιτάξτε τα ποσοστά της ανοιχτής επανεπέμβασης. Αγγίζουν το 100% ό,τι και να έχετε κάνει πριν. Κρατήστε το στο μυαλό σας, γιατί θα είναι και η τελευταία μου διαφάνεια παράλληλα. Κοιτάξτε τα ποσοστά της ενδοουρολογικής επανεπέμβασης της διαδερμικής. 70, 60, 30, 50, μόνο ένα 90. Άρα δεν είναι καλή επέμβαση μακροχρόνια και το follow-up δεν είναι και εξαιρετικά μεγάλο. Στέλιος το έδειξε. Και το δείχνω, θα το δείξω και εγώ για την ενδοπυλοτομή, την ίδια διαφάνεια, σας την έδειξα. Κοιτάξτε τώρα όταν πάμε ουρητηροσκοπικά. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Έχουμε μέχρι και 100% λίγο πιο υψηλά και μετά από ανοιχτή και μετά από ενδοπυλοτομή και μετά από λαπαροσκοπική. Ποια είναι τα κριτήρια, και αυτό δικό μου βίντεο, θα το τρέξουμε πολύ γρήγορα, δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε το στένομα εδώ, αρκετά μεγάλο στέλιο. Πήγα ενδοουρολογικά, μην με ρωτήσει γιατί, θα το δεις, εξαιρετικά στενό, δεν μπορούσα να βρω το δρόμο καλά. Έχουμε ορισμένα κριτήρια για το διασταυρόμενο, κυρίως το μήκος είναι όταν είναι πάνω από 2 εκατοστά και αυτό που λέει ο Στέλιος, πηγαίνετε και κόψτε από πάνω προς τα κάτω, είναι σωστό, δεν μπορείτε πάντα. Εδώ για να βρω το δρόμο μου και να μπω μέσα στην πίελο, έκοβα επάνω στο οδηγό μου σύρμα, που και αυτό, έχω δύο οδηγά σύρματα. Στην αρχή για να το περάσω, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, είχε αποτύχει επεμβατικός ακτινολόγος, πολύ γνωστός και πολύ καλός, και περάσαμε ένα πολύ λεπτό αγγειογραφικό σύρμα και από πάνω ένα πολύ λεπτό στεν. Την αφήσαμε και αυτό είναι το δεύτερο χειρουργείο που εκεί ήταν λίγο καλύτερα. Περάσαμε δύο στεν και αρχίσαμε να χτυπάμε. Κοιτάξτε την εικόνα. Δεν βλέπαμε στην ουσία το πού ακριβώς πυροβολώ. Και για να μην χάσω το δρόμο μου και να μην βγω απ' έξω, έκοβα κατά μήκος του οδηγού σύρματος μέχρι να μπω στην πίελο. Από τη στιγμή που θα μπούμε στην πίελο με το ουρητηροσκόπιό μας, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο καλά. Ερχόμαστε από πάνω προς τα κάτω και ανοίγουμε, και μάλιστα δεν ανοίγουμε μόνο στη μία ώρα, όπως νομίζω σε αυτές τις υποτροπές. Πρέπει να ανοίξουμε μέχρι να εξαγγειωθεί το σκιαγραφικό μας, να ανοίξουμε καλά, να βλέπουμε δηλαδή ίνες και κομμένο ουρητήρα, και δεν νομίζω ότι φτάνει μόνο μία ώρα. Στην ουσία πρέπει να κάνετε ένα καλό ημικύκλιο και να αφήσετε λίγο ουρητήρα για να δώσετε καλά ποσοστά υποτροπής. Δεν θα σας το τρέξω όλο, δεν έχει τόσο ιδιαίτερο σημασία. Θα σας πω το αποτέλεσμα. Ήμουν πολύ χαρούμενος και πολύ ικανοποιημένος. Απέτυχα και έκανα ανοιχτό χειρουργείο και ανοιχτή πιελοπλαστική. Ήταν εξαιρετικά, νομίζω, λάθος ένδειξη το να πάω. Κοιτάξτε, εδώ μπαίνω μέσα στην πιελο. Ήταν εξαιρετικά λάθος το να πάω για ένα τέτοιο σκληρό στένομα που το είδατε μέσα στην. Ενδοουρολογικά, κοιτάξτε την εικόνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι μετά την αποτυχία της ενδοπυελοτομής για δευτεροπαθή πως, οι άρρωστοι πάνε είτε ανοιχτά, είτε ρομποτικά, είτε λαπαροσκοπικά. Και τελικά, η λαπαροσκοπική επανεπέμβαση τι ποσοστά μας δίνει? Κοιτάξτε ποσοστά επιτυχίας, μικρός αριθμός ασθενών, αλλά τα ποσοστά επιτυχίας της λαπαροσκοπικής μετά την ανοιχτή είναι καλά. Είναι πάνω από το 90% τα περισσότερα,
Όχι τόσο καλά, γιατί δεν υπάρχουν συντηρητικές μελέτες, όσο τις ανοιχτής. Κοιτάξτε τι γίνεται μετά την ενδοπυελοτομή και τη λαπαροσκοπική. Δεν υπάρχουν πολλές εργασίες στη βιβλιογραφία, αλλά δίνουν καλά αποτελέσματα. Επιβαρυντικός παράγοντας μετά την ίνωση από την ανοιχτή ή τη λαπαροσκοπική πυελοπλαστική είναι η προηγηθήσα ενδοπυελοτομή και το έκτοπο αγγείο. Όσοι έχουν κάνει ενδοπυελοτομή πριν, φαίνεται ότι δεν πάνε καλά στην επανεπέμβαση. Και αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια από έναν άνθρωπο που είναι, πιστέψτε με, εξαιρετικά καλός λαπαροσκόπος. Έκανε ανοιχτό ενδοουρολογικό διαδερμικό ή λαπαροσκοπικό, πήγε τη δεύτερη φορά λαπαροσκοπικά. Όταν απέτυχε τη δεύτερη φορά, το έκανε ανοιχτά. Επομένως, αυτό κάτι πρέπει να μας λέει για να είμαστε ειλικρινείς. Σας ευχαριστώ πολύ.